Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Θα παρακολουθήσετε για μία ακόμη φορά την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Ανάπτυξη λοιπόν είναι η λέξη θα έλεγα καραμέλα για ορισμένους, είναι όμως μια λέξη με άλλο ενοιολογικό περιεχόμενο για άλλους. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μέγα ζητούμενο την εποχή μας, διότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη θα πρέπει να ξέρουμε τι ανάπτυξη θέλουμε, σε ποιους τομείς, με ποιο προσανατολισμό, κάτω από ποιες διαρθρωτικές συνθήκες, με ποιους ανθρώπους, με ποιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι και βεβαίως και με ποιους κοινωνικούς στόχους. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων, τον κύριο Δημήτρη Τσίγκο, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή, και ο οποίος βέβαια ασχολείται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με τις startup αγγλιστή, ένας όρος που τα τελευταία χρόνια βέβαια κυκλοφορεί ευρύτατα σε παγκόσμιο επίπεδο και συνδέεται με ορισμένες εκρηκτικές επιτυχίες στον χώρο αυτών που είναι γνωστές και που κάποιες επιχειρήσεις startup σήμερα είναι μεταξύ των διασημότερων και πλουσιότερων επιχειρήσεων στον κόσμο. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση με τον κύριο Τσίγκο, θα δούμε ένα βίντεο από μια εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο ακριβώς της νεοφυής επιχειρήσεις, και θα ήθελα να προσθέσω ότι η ΕΔΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη των νέων νεοφυών επιχειρήσεων και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την COSMOTE και την Eurobank σε συγκεκριμένα σχέδια που θα βοηθήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις να μπουν στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Θα εστιάσουμε σε εκείνη την μαγική στιγμή επικοινωνίας, όπου ένας άνθρωπος με όραμα, με ικανότητες, με πείσμα, με θέληση για πρόοδο, αναλαμβάνει το πολύ δύσκολο έργο να πείσει ότι μία καλή ιδέα, μία επιχειρηματικά exciting ιδέα, μπορεί να μετατραπεί σε μία ακμάζουσα επιχείρηση. Είναι η στιγμή εκείνη που ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει και το technical debate, αλλά και το emotional debate απέναντι σε ανθρώπους που έχουν τα μέσα να τον βοηθήσουν να πάει μπροστά. Αν βέβαια καταφέρει να τους πείσει. Θεωρούμε λοιπόν ως άνθρωποι από αυτό το χώρο, τον corporate affairs, ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να βοηθήσουμε, έχουμε μια υποχρέωση να συμβάλλουμε σε αυτό το καινούριο κομμάτι του επιχειρήν, και το οποίο πιστεύουμε όχι μόνο εμείς, αλλά βέβαια όλοι, ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, στην έξοδο από την κρίση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην καταπολέμηση της ανεργίας. Τι θα πρέπει να έχει κανείς ένα startup στο μυαλό του? Πρέπει να βρει το κενό στην αγορά και κυρίως στις διεθνείς αγορές. Πρέπει να γίνουμε εξωστρεφείς. Η ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ μικρή, δεν χωράει πράγματα τα οποία έχουν κάποια φιλοδοξία και θέλουν να μεγαλώσουν. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε μια πολύ καλή ανάλυση και ένα πολύ καλό business plan, αλλά να είστε απόλυτα σίγουροι ότι όταν ξεκινήσετε τα πράγματα δεν θα έρθουν έτσι όπως ήταν στο business plan. Θα πάνε τελείως ανάποδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το όραμα και οι αξίες. Είπαμε, ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε. Innovate or die, το πιστεύω απόλυτα αυτό. Χωρίς καινοτομία δεν υπάρχει μέλλον, ούτε σε startups, ούτε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βρέστε τον κοινωνικό σας σκοπό. Επενδύστε στους ανθρώπους. Ακούστηκε για το management, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά startups δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο επόμενο στάδιο, διότι δεν φέρνουν μέσα ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι το κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσει μια επιχείρηση να μεγαλώσει και να πάει καλά. Και ξεχάστε το 100%. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, σε μετόχους. Είναι καλύτερο να έχεις ένα μικρό κομμάτι από κάτι που είναι υγιές, πρόκειται να μεγαλώσει και να κάνει μια διεθνή σταδιοδρομία, από το να έχεις το 100% κάποιου που είναι μίζερο και αγωνίζεσαι συνέχεια για να επιβιώσεις. Κύριε Τσίγκο, είχατε πάρει μέρος σε αυτήν την πρωτοβουλία της ΕΔΕ.
αλλά θα ήθελα να περιγράψετε αυτή η ένωση των νεοφυών επιχειρήσεων, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποια είναι περίπου τα μέλη της ως προς τις ιδιότητες που καλύπτουν και βεβαίως τι θα μπορούσε να προσφέρει στη χώρα από αναπτυξιακής πλευράς κάτω από τις συνθήκες που γνωρίζουμε, που είναι αυτές της ανεργίας και της αναζήτησης ελπίδας από πολλούς νέους ανθρώπους όπως εσείς, για παραδείγματος. Ευχαριστώ, κύριε Βανδρόπουλε. Πρώτα απ' όλα, για αρχή να συγχαρώ ιδιαίτερα την ΕΔΕ. Χαρήκαμε πολύ που υποστηρίξαμε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία και είναι πολύ σημαντικό που βλέπουμε τόσο σοβαρό οργανισμό να δίνει μεγάλη έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η Ελληνική Ένωση Νεοφυείων Επιχειρήσεων ιδρύθηκε περίπου πριν 3 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2011. Ιδρυτικά μέλη ήμασταν 25 επιχειρήσεις νεοφυείς. Νεοφυείς επιχείρηση συμφωνήσαμε μετά από πάρα πολλή συζήτηση. Γιατί ξέρετε, το τι σημαίνει startup αποτελεί διεθνώς, είναι δύσκολο να οριστεί. Εμείς τελικά καταλήξαμε στον ακόλουθο ορισμό ότι είναι οποιαδήποτε επιχείρηση συγκεντρώνει ταυτόχρονα 3 χαρακτηριστικά. Να είναι νέα επιχείρηση, όπου το νέα για την ελληνική πραγματικότητα το ορίσαμε μέχρι 5 ετών. Μάλιστα. Να έχει κάποια χαρακτηριστικά καινοτομίας, η οποία δεν απαραίτητα τεχνολογική καινοτομία όπως κακώς προβάλλεται, παρότι πολύ συχνά η καινοτομία τεχνολογική δεν είναι μόνο εκεί. Και το βασικότερο απ' όλα, να στοχεύει σε ταχεία ανάπτυξη. Δηλαδή να είναι επιχειρηματικότητα μεγάλων οριζόντων. Και αυτό, ας με επιτραπεί έτσι να σημειώσω, ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Ήταν και είναι. Υπάρχει κακώς η αντίληψη ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε επιχειρηματικότητα. Είναι λάθος. Είχαμε 800.000 περίπου επαγγελματικά αφημί. Αλλά όλα αυτά ήταν επιχειρήσεις, ας πούμε, μικρού βεληνικούς. Ποτέ δηλαδή. Και συνήθως και μονοπρόσωπες. Μονοπρόσωπες ή ενός εργαζομένου. Άρα δεν συνεισέφεραν παραπάνω στην απασχόληση και πολύ παραπάνω στην απασχόληση του καλά εκπαιδευμένου ανθρωπίνου δυναμικού που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν, επειδή ρωτήσατε ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυείων Επιχειρήσεων, ο πρώτος και κύριος, είναι να προωθήσει αυτό το νέο μοντέλο στο επιχειρήν. Την επιχειρηματικότητα μεγάλων οριζόντων, δηλαδή επιχειρηματικότητα με αυτοπεποίθηση και ρεαλισμό ταυτόχρονα, που θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στο επίπεδο αυτό, η ένωσή σας τι προσφέρει στις επιχειρήσεις που ξεκινούν, ξεκινούν, εφόσον είπατε ναι, ότι η προϋπόθεση είναι η πενταετία. Πενταετία, ναι. Σε αυτές τις επιχειρήσεις. Τι παραπάνω τους προσφέρει από αυτά, από τα κεκτημένα που ίσως έχουν αποκτήσει ήδη. Το κεκτημένο υπάρχουν μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το σημαντικότερο που προσφέρει είναι η αμοιβαία υποστήριξη, δηλαδή η δικτύωση των επιχειρήσεων, μάλιστα, η επαφή του ενός επιχειρηματία με τον άλλον, αυτό που μοιραζόμαστε εμπειρίες. Αυτό, ξέρετε, έχει ανυπολόγιστη αξία για τις επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Τσίγκο. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι άλλοι το συνειδητοποιούν αυτό, αλλά είναι γεγονός και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό ότι η δικτύωση είναι συντελεστής παραγωγής πλούτου. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντική παράμετρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ ενίοτε παρεξηγείται κιόλας. Παρεξηγείται πολύ, ενώ άμα δούμε ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως λέγω χάρη Αμερικάνικοι ή Βρετανικοί, έχουν πολύ αποτελεσματικούς μηχανισμούς δικτύωσης εντός και εκτός. Και εκτός. Είναι χαρακτηριστικό των ποιοτικών οικονομιών αυτών. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει πολύ κακή νοοτροπία και η επιχειρηματικότητα, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι πρώτα και κύρια μια κοινωνική δραστηριότητα. Οπότε εμείς προσπαθούμε να περάσουμε και μια νέα αντίληψη, όχι του κρυψίνους. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες μοιράζονται πράγματα. Διότι πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα, κύριε Παπανδρόπουλε. Δεν είναι το θέμα να μπορέσω να έχω το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εν είδη μυστικού. Το θέμα είναι να αναπτυχθεί όλη η κοινότητα και να πάμε όλοι καλύτερα. Οπότε αυτή είναι η βασική νοοτροπία που προσπαθούμε να περάσουμε και βεβαίως κάνουμε παρεμβάσεις όσο μπορούμε σε κρατικούς, ευρωπαϊκούς αλλά και τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του εφικτού να πάρθουν μέτρα που θα ενισχύσουν αυτή την επιχειρηματικότητα. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα. Μέχρι πριν 20-30 χρόνια η επιχειρηματική δραστηριότητα, η παραγωγική δραστηριότητα ήταν αμιγώς βιομηχανική με προϊόντα τα οποία είχαν μέσο όρο ζωής 10, 15, 20 και ενδεχομένως και 100 χρόνια.
Τώρα θα πρέπει ένας νέος επιχειρηματίας να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν προϊόντα που έχουν μεταβίας μία εβδομάδα χρόνο ζωής. Άρα, όσο πιο δικτυωμένος είναι ένας επιχειρηματίας και ανταλλάσσει απόψεις, ακόμα και αν του κλέβουν τα μυστικά, δεδομένου ότι υπάρχουν όντως ότι υπάρχουν δίκτυα βιομηχανικής κατασκοπίας, αυτό είναι γνωστό και χιλιοϊπωμένο κιόλας με πρωταγωνιστές, τους Κινέζους, τους Ιάπωνες και γενικά τους Ασιάτες. Αυτό όμως δεν αναιρεί από μια επιχείρηση την δυναμική της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, τα οποία μπαίνουν στην αγορά, μένουν όσο χρόνο μένουν, δημιουργούν ζήτηση και ξαναπαράγονται. Σε μια μικρή ένωση όπως η δική μας, τα 2,5 χρόνια που δουλεύουμε, είναι εντυπωσιακό οι συνέργειες που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχίας ανθρώπων που γνωρίστηκαν σε αυτές τις διαδικασίες που κάνουμε και έχουν συνεργαστεί με τεράστια επιτυχία. Η κουλτούρα της συνεργασίας ήταν πολύ αδύναμη στο ελληνικό επιχειρήν. Αυτό για μας είναι βασικότατος στόχος. Να έχουμε μια πιο ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας. Και ας μου επιτραπεί να πω εδώ το εξής. Αυτό έχει να κάνει και με το ρόλο του κράτους στην αγορά. Δηλαδή, σε ένα στρεβλό μοντέλο όπου το κράτος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης, αν όλοι ανταγωνιζόμαστε για αυτόν τον πελάτη, προφανώς είναι αδύνατο να έχουμε κουλτούρα συνεργασίας. Αν όμως έχουμε μία μακροπρόθεσμη, και δώστε βάση στο μακροπρόθεσμη, στρατηγική εξωστρέφειας, μας ενδιαφέρει το εθνικό brand, μας ενδιαφέρει δηλαδή ο κόσμος, λόγω χάρη, να γνωρίζει ότι αυτή η κατηγορία των ελληνικών προϊόντων είναι καλή, άρα θα συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε το εθνικό brand σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ρόλος του κράτους, νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές αυτό. Στρέβλωσε την οικονομία πολλαπλώς. Και η κουλτούρα της συνεργασίας, όχι, αυτό νομίζω δεν έχει αναδειχθεί, έχει αναδειχθεί ο ρόλος του κράτους πάρα πολύ, αλλά το πόσο κακό ρόλο έπαιξε στην κακή κουλτούρα συνεργασίας. Αυτό, κύριε Τσίγκο, το περιέγραφε ο Εμμανουήλ Ροίδης το 1876 σε μια σειρά από άρθρα τότε στον Ασμοδαίο. Και δυστυχώς 138 χρόνια μετά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να αλλάξουν, διότι διαφορετικά η χώρα θα βρεθεί στο περιθώριο και της καινοτομίας και των startup. Δυστυχώς. Και ασφαλώς η δικτύωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Θα ήθελα όμως να μου πείτε ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τη συμμετοχή σας σε ένα διεθνές συνέδριο που έγινε πρόσφατα στο Παρίσι, όπου εκεί φημολογείται ότι έχει δρομολογηθεί ένα είδος νέας Silicon Valley ευρωπαϊκού πλέον, γαλλοευρωπαϊκού μάλλον χαρακτήρα. Γυρνάω πρώτα απ' όλα εντυπωσιασμένος. Επέστρεψα στο Παρίσι εχθές. Υπάρχει ένας οργανισμός, η αντίστοιχη ένωση όπως η δική μας, λέγεται France Digital, και έκανε το ετήσιο συνέδριό της. Η υποστήριξη που έλαβε από την γαλλική κυβέρνηση ήταν απίστευτη. Να πω μόνο το ότι οι ομιλητές, όλοι Γάλλοι και ξένοι, πήγαμε στην έδρα της Γαλλικής Δημοκρατίας, στα Ελίσια Παιδεία, με τον πρόεδρο Λαντ, και έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Η Γαλλία έχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο να κινητοποιήσει πραγματικά την καινοτομία και σε ευρωπαϊκή διάσταση. Πάνε να γίνουν, δηλαδή, θέλουν να έχουν μια εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση. Και νομίζω υπάρχουν οι παράμετροι. Γύρισα με ενθουσιασμό βλέποντας πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κολοσσούς πολυεθνικούς, δεν έχουν γίνει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις, αλλά θα γίνουν σύντομα. Σκεφτείτε, υπάρχουν στη Γαλλία πολλές πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, στη Λιανική για παράδειγμα και αλλού, οι οποίες είπαν στο συνέδριο ότι θα επενδύσουν πάρα πολύ στο λεγόμενο corporate venturing, δηλαδή θα επενδύσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στη καινοτομία. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, είναι ο δρόμος για την Ευρώπη, διότι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι είναι η οικονομία έντασης γνώσης πλέον. Κεφάλαια υπάρχουν στη Γαλλία. Και όχι μόνο στην Γαλλία, σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Οπότε η πολιτική βούληση υπάρχει και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Υπάρχει πολλής δρόμος βέβαια μπροστά. Διότι και εκεί έχουν γραφειοκρατίες, έχουν προβλήματα, έχουν φορολογία πολύ μεγάλη. Αλλά μιας και μιλάω για τη μεγάλη φορολογία, διότι επικοινωνιακά έχει γίνει και μεγάλος δώρος. Ο Ολάντ είχε πει κάτι για 70% φορολογία 70% κάποια στιγμή. 70% ναι, για το μεγάλο πλούτο που είχε. Και πει. Ο γαλλικός λαός του απάντησε βεβαίως στις εκλογές πρόσφατα. Αλλά παρά τα αυτά, στο πλαίσιο αυτό έχουν ένα εντυπωσιακό σετ φοροαπαλλαγών, όπου επιχειρήσεις και ιδιώτες που επενδύουν αποδεδειγμένα στην καινοτομία φτάνουν να έχουν φορολόγηση πάρα πολύ χαμηλή. Μάλιστα. Και νομίζω αυτό δείχνει το δρόμο. Στην Ελλάδα ακούμε συνέχεια
ότι η Τρόικα δεν μας αφήνει να κάνουμε τέτοια μέτρα. Δεν είμαι σίγουρος. Ελπίζω να γίνουν. Επειδή ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι αυτό της χρηματοδοτήσεώς τους, θα δούμε ένα νέο βίντεο με αφορμή πάντα την εκδήλωση της ΕΔΕ και μετά θα το σχολιάσουμε, κύριε Τσίγκο. Καταρχάς είμαστε ένα venture capital fund ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας πριν από 15 περίπου μήνες και έχουμε κάνει ήδη 11 επενδύσεις, έχουμε ανακοινώσει τις 8 από αυτές, έχοντας τοποθετήσει ένα συνολικό ποσό 3 εκατομμυρίων σχεδόν σε αυτές τις εταιρείες. Οι προδιαγραφές για τις οποίες αναζητούμε όταν θέλουμε να κοιτάξουμε μια επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες. Καταρχάς ασχολούμαστε μόνο με software. Δεν ξέρουμε να κάνουμε άλλα πράγματα και κάνουμε μόνο αυτά που μπορούμε να κάνουμε σχετικά καλά. Όταν λέμε για software και τεχνολογία, δεν θεωρούμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν πράγματα που έχουν το software ως αυτό σκοπό. Μας ενδιαφέρουν πράγματα που αξιοποιούν τεχνολογία ως εργαλείο για να λύσουν πολύ χειροπιαστά προβλήματα εκεί έξω. Μας ενδιαφέρουν ιδέες και προτάσεις οι οποίες φέρουν διεθνή καινοτομία. Αν έρθει κάποιος να μας πει θα κάνουν το ελληνικό Facebook, θα του πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που κοιτάμε. Αν κάποιος έχει ένα πρωτότυπο, είναι θετικό, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Τι κάνει λοιπόν κάποιος που βρίσκεται σε αυτό το στάδιο? Έχουμε στο website μας, theopenfund.com, μια πολύ συγκεκριμένη φόρμα υποβολής με περίπου 10 ερωτήσεις. Αν μπείτε θα τη δείτε, ρωτάμε πράγματα για την ομάδα, την ιδέα, την αγορά στην οποία απευθύνεται αυτή η ιδέα, ποιο είναι το revenue model ίσως. Μαζεύουμε αυτές τις προτάσεις, τις αξιολογούμε όλες και μέσα σε κάποιες εβδομάδες γυρνάμε πίσω σε εσάς και σας λέμε ότι μας ενδιαφέρει, θέλουμε να δούμε περισσότερα ή δεν μας ενδιαφέρει. Ωστόσο, αυτή είναι η ανάδραση που έχουμε να σας δώσουμε και ελπίζουμε να είναι χρήσιμη σε εσάς. Τώρα, αν κάτι μας αρέσει και προχωρήσουμε, ενδεικτικά κάνουμε μια επένδυση της τάξης των 50 με 100.000 ευρώ για 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα συσταθεί. Εδώ σας γράφω ότι μπορεί αυτό να γίνει σε κάποια στάδια, αλλά στην πράξη, αυτούς τους 15 μήνες, ξεκινάμε επενδύσεις περίπου της τάξης των 100.000 ευρώ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η εκπαίδευση χρειάζεται όχι μόνο το επιχειρηματικό κομμάτι του οικοσυστήματος, αλλά και το επενδυτικό. Γιατί όλοι μαθαίνουμε. Είναι κάτι καινούριο. Η χώρα καθυστέρησε σε αυτά τα θέματα να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να υπάρχουν σωστοί επενδυτές. Επομένως, έχουμε όλοι το πρόβλημα του πώς να χειριστούμε νέες προσπάθειες για νέες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει πρέπει να κοιτάξουμε λιγάκι και το τι έχει γίνει στο εξωτερικό. Δεν χρειαζόμαστε μιμητισμό. Χρειαζόμαστε όμως τη δυνατότητα να μπορέσουμε να πάρουμε ωραία στοιχεία και σωστά στοιχεία και επιτυχή στοιχεία από άλλα συστήματα, όπως το αμερικάνικο, το ισραηλίτικο, να τα μεταμορφώσουμε με το σωστό τρόπο και να τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε ιδιαιτερότητες σαν λαός και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτές τις προσπάθειες. Υποθέτω ότι εδώ είμαστε ένα γκρουπ οι οποίοι οι περισσότεροι να δούμε πόσοι είναι επιχειρηματίες ήδη ή είναι επιχειρηματίες που θέλουν, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν τη δικιά τους επιχείρηση. Για να δούμε λιγάκι αν θέλετε να... Ωραία. Καλό αυτό. Άρα μιλάμε στους σωστούς ανθρώπους. Και ευελπιστείτε ότι ακούτε τους σωστούς ανθρώπους. Το σημαντικότερο που θα δείτε είναι ότι μιλάμε για τεχνολογία μέχρι ένα σημείο. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι τα πάντα τεχνολογία. Θα τα ακούσετε από κάποιον που έχει ένα fund. Ένα από τα funds που έχουμε είναι τεχνολογικό. Η τεχνολογία είναι και enabling tool. Έτσι, είναι εργαλείο το οποίο βοηθάει την προώθηση των άλλων στρατηγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Είναι food and beverage, είναι ενέργεια, είναι τουρισμός, είναι βιοτεχνολογία. Είναι. Οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει και το τεχνολογικό κομμάτι που βοηθάει την προσπάθεια αυτή και υπάρχει και το vertical της τεχνολογίας. Επομένως, αυτά που βλέπετε είναι πράγματα τα οποία καλύπτουν όλους. Προσπάθεια σημαντική να μπορέσετε να δουλέψετε με ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν, με ανθρώπους που το έχουν κάνει στο παρελθόν, με ανθρώπους που μπορούν να ενημερώσουν και να βοηθήσουν στην πορεία, το οποίο σημαίνει όχι μόνο χρήματα. Τα χρήματα, συμφωνώ απόλυτα, θα τα βρείτε. Με βάση αυτό το βίντεο που παρουσιάστηκαν τα θέματα της χρηματοδότησης, κύριε Τσίγκο, θα είχατε κάποιο σύντομο σχόλιο να κάνετε πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα? Να πω τα καλά νέα πρώτα. Πριν 5 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου χρηματοδότηση ψηλού ρίσκου. Σήμερα
έχουν δημιουργηθεί εν πωλής με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών, κάποια παρουσιάστηκαν και στην εκδήλωση, τα οποία πραγματικά είναι μεγάλο breakthrough αυτό. Και είναι, εμείς το καλωσορίζουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως το εξής. Αν δεν κινητοποιηθεί η ιδιωτική οικονομία, να μπουν ιδιωτικά κεφάλαια, δεν θα είναι βιώσιμο το σύστημα. Και εκεί δύο παράμετροι. Για να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια, πρέπει πρώτα απ' όλα το φορολογικό σύστημα αυτό να το επιβραβεύει, να σταθεροποιηθεί και να το επιβραβεύει. Και κατά δεύτερο λόγο, είναι σημαντικό νομίζω, σχετικά με τη διασπορά. Στην ελληνική διασπορά υπάρχουν κεφάλαια. Μέχρι τώρα δεν έχουν επιτυχία. Νομίζω πρέπει να φύγουμε από την αντίληψη του να βοηθήσουμε την Ελλάδα, που έχει μια μορφή ελεημοσύνης. Πρέπει να πάμε στο να βγάλουμε λεφτά. Συγγνώμη που το λέω έτσι λίγο ομά, αλλά αυτό είναι. Πρέπει δηλαδή η διασπορά να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, τις οποίες τις κάνει με ορθολογικά κριτήρια. Και αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα. Και με κύριο ζητούμενο το κέρδος. Και έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα. Διότι άμα ξεκινάμε με το να βοηθήσουμε την Ελλάδα και θεωρούμε τα λεφτά χαμένα, δεν είναι επένδυση, είναι ελεημοσύνη. Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής Δρόμοι της Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC, με τον κύριο Δημήτρη Τσίγκο που είναι πρόεδρος της Ένωσης, Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων. Συζητάμε θέματα των startups, δηλαδή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας, με βέβαια κύριο αντικείμενό τους την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας και την εξωστρέφεια. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.